Σε έχω ξαναρωτήσει. Μου είπες τότε ότι το 11-0 δεν έχει καμία σημασία. Τώρα που το 12-0 κλειδώνει, έστω και τυπικά, το πλεονέκτημα έδρας, έχει κάποια μεγαλύτερη αξία? Όχι. Έχει η αξία ότι τυπικά, όπως είπες και εσύ, έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Που είναι σημαντικό για, το... για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, τα σερί δεν τα υπολογίζουμε, δεν τα σκεφτόμαστε. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, κάθε ντέρμπι είναι ξεχωριστό για τη δική του σημασία. Και αυτό κάνουμε και απλά έχει τύχει να φτάσουμε σε αυτό το σερί. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο, το μάτς στον πόντο, κλειστό, οι φωνές στη διαπασόν και μπαίνεις εσύ και βάζεις το τρίποντο που κόβει τα πόδια των αντιπάλων. Ότι σου αρέσει να παίρνεις τέτοια σούτ, το ξέρουμε. Πόσο έτσι σε φτιάχνει όμως όταν γίνεται κάτι τέτοιο, όταν μπαίνει δηλαδή αυτός, αυτό? Αυτός είμαι εγώ, ή θα το βάλω ή θα το χάσω. Μέχρι στιγμής φέτος, δόξα τω Θεώ, έχουμε καλό ποσοστό, αλλά... Μ' αρέσουν δεν μπορώ να το πω τώρα. Όχι, μ' αρέσει να παίρνω τέτοιες αποφάσεις, μ' αρέσει να παίρνω όλες τις... ό,τι μου αναλογεί, έτσι, γιατί υπάρχουν και δεν παίζω μόνος μου προφανώς, αλλά θεωρώ ότι μου έκανε όπως Λου μια πολύ καλή πάσα, ήμουν μόνος μου και σούταρα. Τώρα, εντάξει, σίγουρα μπήκε. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να ήταν σημαντικό. Εγώ δεν το ένιωθα έτσι, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε ακόμα πολύ παιχνίδι. Αλλά δεν κοιτάμε καθόλου αυτό. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, okay, το πρωτάθλημα πάει όπως πάει η Ευρωλίγκα όμως. Είναι και εκείνη μια αντίστοιχη κατάσταση. Είστε και εκεί πρώτοι και εκεί το πρόγραμμα αρχίζει και ζορίζει. Ποιες είναι οι σκέψεις σου εν ώψη της συνέχειας? Πιστεύω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή τη σεζόν φέτος. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό γιατί... είναι όσον αφορά με το πλασάρισμα της θέσης στην τετράδα ή στα play-off και πρέπει κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε με την ίδια σοβαρότητα. Αυτό κάνουμε όλη τη χρονιά, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και δεν σταματάμε να δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και μετά στα play-off όλοι ξέρουμε ότι είναι τα μάτς πάρα πολύ δύσκολα και κλειστά και ελπίζω να σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι. Πού πιστεύεις ότι, να σε γυρίσει το ντέρμπι, πού πιστεύεις ότι, γιατί μάλλον πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό, ότι μπορεί ένα παιχνίδι να το κερδίσετε με 30 πόντους, μετά να κερδίσετε στην τελευταία κατοχή, για δεύτερη φορά στην τελευταία κατοχή στο πρωτάθλημα, μετά να κερδίσετε με 10 πόντους. Αυτή, ξέρεις, η ποικιλία, ας πούμε, στα τελειώματα των αγώνων, γιατί συμβαίνει? Θα σου πω, γιατί προφανώς δεν παίζουμε μόνοι μας. Κάποιες φορές μπορεί να είμαστε πολύ εύστοχοι, πολύ, να έχουμε βρει πολύ καλό ρυθμό από την άμυνα και να είμαστε πολύ εύστοχοι που ξέρουμε ότι στην καλή μας μέρα είναι πολύ δύσκολο να μας κοντράρει οποιοδήποτε. Απ' την άλλη, όταν ο Παναθηναϊκός είναι εύστοχος και δεν βρίσκουμε εμείς ρυθμό, ειδικά μες στο ΆΚΑ που είναι μια έδρα δύσκολη με τον κόσμο και αυτά. Συμβαίνει αυτό, λογικό είναι. Ή ας πούμε στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ εύστοχος, εμείς βρεθήκαμε λίγο σε σοκ. Μπάσκετ είναι, δεν παίζουμε μόνοι μας. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα ότι κρατάμε μόνο τις νίκες, που στο τέλος ότι κάτι κάνουμε σωστά, παίρνουμε κάποιες σωστές αποφάσεις, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, και κλειδώνουμε τις νίκες. Κάτι κάνετε σωστά, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει αυτό, ο κόσμος του Ολυμπιακού φυσικά. Και το επόμενο ντέρμπι είναι ήδη sold out. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Ο κόσμος του Ολυμπιακού φέτος έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια, ειδικά στις συνθήκες που ζούμε. Έχει κάνει 6-7 sold out, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωλίγκα. Και πραγματικά αυτό μας αρέσει και μας γεμίζει σαν ανθρώπους κυρίως, γιατί σε μια δύσκολη εποχή, όπως σου είπα και πριν, έχουμε καταφέρει ο κόσμος να αγαπήσει εμάς που εμείς έχουμε αγαπήσει όλη αυτή την ομάδα εδώ μέσα. Και, δηλαδή είναι λίγο αλληλένδετα. Από εκεί και πέρα όμως. Θέλουμε να τον έχουμε στο πλευρό μας γιατί μας δίνει ενέργεια, μας δίνει ρυθμό και να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα είτε στα καλά είτε στα κακά.